Και να πούμε βέβαια ότι δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα, καθώς έχουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται κανείς δεν τους ελέγχει, κάνουν ό,τι θέλουν. Και είχαμε την περίπτωση λοιπόν δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος πήρε αναρωτική άδεια πριν 13 χρόνια και ξέχασε να επιστρέψει. Εμφανίστηκε για δουλειά 13 χρόνια μετά και μετά αυτό. Από 13 χρόνια. Μετά από 13 χρόνια. Και αυτό όταν τον πήρε τηλέφωνο ο τωρινός δήμαρχος, ο οποίος κοίταξε τις καταστάσεις και είδε ότι ψυχνά πυκνά οι περισσότεροι δημοτικοί πάλι δεν εμφανίζονται στις θέσεις τους, με αποκορύβωμα φυσικά του συγκεκριμένου, ο οποίος πριν 13 χρόνια είχε πάρει μια αναρωτική άδεια λίγων ημερών και ξέχασε να επιστρέψει. Σε ποια περιοχή? Είναι στα Μετέωρα. Τι νοστήλος είναι, κυρία Λούρου? 13 χρόνια δεν είχε πατήσει το πόδι του. Όχι, ο τωρινός δήμαρχος είναι αυτός που ανακάλυψε ότι συγκεκριμένος είχε 13 χρόνια να εμφανιστεί στην υπηρεσία. Έλειπε δηλαδή 4.680 ημέρες. Ναι, ξέχασε να επιστρέψει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τα παιδιά του κομματικού Σολίνα. Εκεί να δουλεύει κι άλλος να κάθεται 13 χρόνια. 13 χρόνια με γέρια να πληρώνεται. Και εσύ να μην έχεις να ζήσεις. Τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι. Αυτά είναι που πρέπει να καταγγελθούν. Οι παρέες, των υπουργών, των στελεχών της κυβέρνησης, οι παρέες, ξέρετε τι κάνουν οι παρέες. Εκεί μετρήσαμε τους μήνες και τα χρόνια που εξαφανίζονται από τις δουλειές τους. Οι αποσπασμένοι τους, οι παρέες τους. Μην το ψάχνετε. Είναι τρελό το σύστημα. Αυτό το πράγμα που ζούμε είναι τρελό. Κανένας δεν θα απαντήσει στο θέμα που είχαμε προλίγο. Ο Χρυσοχοίδης ακούει. Τώρα ακούει κανένας. Ακούει κανένας. Κανένας δεν ακούει, κύριε Κυρελίδη. Κανένας δεν ακούει τίποτα. Γιατί δεν τους υπέρει να ακούνε. Κάνουν ότι δεν ακούνε. Το αντίδοτο, πρόεδρε, το αντίδοτο είναι την Κυριακή. Κάθε 4 χρόνια μας δίδεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και να διορίσουμε αυτούς που θέλουν να μας υπηρετήσουν. Στις ευρωεκλογές περισσότερα τα χρόνια είναι, αλλά εδώ λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί και να καταλάβει το τι γίνεται.